Γιατί εδώ νομίζω ότι υπάρχει και μία παρανόηση. Συνήθως τα οικονομικά σκάνδαλα έχουν ως θεσμικό ποινικό αντίκρισμα το έγκλημα της απιστίας. Απιστία σημαίνει κακοδιαχείριση χρημάτων του εντολέα, εδώ του δημοσίου. Η απιστία δεν κρίθηκε. Η απιστία, οι ευθύνες από απιστία παραγράφηκαν λόγω της διάταξης του άρθρου 86 του Συντάγματος. Δεν κάνω το λάθος το οποίο αποδίδω στους άλλους. Δεν λέω ότι υπάρχει τεκμήριο ανοχής απιστίας σε οποιονδήποτε προσωπικά. Λέω όμως ότι είναι καλό να μην ξεχνούμε ότι δεν κρίθηκαν. Δεν απειλάγησαν επί της ουσίας, δεν κρίθηκαν. Και θα ήθελα επίσης να... Το θέμα των μαρτύρων είναι τίποτα μπροστά στο κόλπο γκρόσο της Επιτροπής. Λέει ο κύριος Παρασκευόπουλος, καθηγητής του ποινικού δικαίου και εισηγητής, σήμερα το πρωί. Τι θα κάνει η Βουλή σήμερα? Κάνει ό,τι λέει το Σύνταγμα, προσέξτε. Φέρνει το θέμα στην Ολομέλεια και προτείνει τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για να εξεταστεί εάν συντρέχει αρμοδιότητα δική της, οπότε έχουμε εξάλληψη, δηλαδή παραγραφή, ή αν δεν συντρέχει, οπότε οι υποθέσεις θα δικαστούν από το κοινό δικαστήριο. Άρα η Προκαταρκτική Επιτροπή δεν πρόκειται να διερευνήσει τίποτα επί της ουσίας. Δεν θα καλέσει τους μάρτυρες για να μην υποστούν bullying. Άρα το τέλειο έγκλημα. Λένε, έχουν μια δικογραφία. Η απιστία, που είναι το δημοτικό αδίκημα, η βλάβη του δημοσίου, έχει παραγραφεί για όλους και τον κύριο Κουρουπλή. Οι δωροδοκίες θα δούμε αν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων ή σε σχέση με τα καθήκοντα. Αν είναι κατά τα καθήκοντα, έχουν παραγραφεί. Αν είναι απλώς σε σχέση, πάνε στη δικαιοσύνη, δηλαδή ο απόλυτος κινησμός. Αυτό, ξέρετε, παραβιάζει πλήρως την ομολογία, την πρόσφατη. Έχει πει και το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 με το Βούλευμα 1 του 11 ότι και η δωροδοκία φυσικά παραγράφεται. Και το εφετείο Αθηνών σε Συμβούλιο με το 1440 του 10 Βούλευμά του. Η νομολογία είναι δεδομένη. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη έστειλε το φάκελο. Εμείς δεν θέλουμε παραγραφή όμως. Θέλουμε έρευνα επί της ουσίας. Και για την απιστία και για την δωροδοκία. Δεν θέλουμε κόλπο. Δεν θέλουμε να γίνει μία επιτροπή για να κάνει μία νομική συζήτηση και να πει τα άλλα έχουν παραγραφεί, για κάποια άλλα πάτε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα πει, μα εγώ με βάση την ομολογία και τη θεωρία δεν έχω αρμοδιότητα, άρα τελείωσε η υπόθεση. Λάσπη, γκρίζα ζώνη και όλα καλά. Φίλοι είμαστε. Υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτό? Υπάρχει πιο νοσηρή αντίληψη από αυτό? Και προσθέτουν... Γιατί εδώ νομίζω ότι υπάρχει και μία παρανόηση. Συνήθως τα οικονομικά σκάνδαλα έχουν ως θεσμικό ποινικό αντίκρισμα το έγκλημα της απιστίας. Απιστία σημαίνει κακοδιαχείριση χρημάτων του εντολέα, εδώ του δημοσίου. Η απιστία δεν κρίθηκε. Η απιστία, οι ευθύνες από απιστία παραγράφηκαν λόγω της διάταξης του άρθρου 86 του Συντάγματος. Δεν κάνω το λάθος το οποίο αποδίδω στους άλλους. Δεν λέω ότι υπάρχει τεκμήριο ανοχής απιστίας σε οποιονδήποτε προσωπικά. Λέω όμως ότι είναι καλό να μην ξεχνούμε ότι δεν κρίθηκαν. Δεν απειλάγησαν επί της ουσίας, δεν κρίθηκαν. Και θα ήθελα επίσης...